Γεια σας και από μένα. Καλώς σας βρήκα όλους εδώ, γιατί είστε γνωστοί προς εμένα. Πήρα μια απόφαση ύστερα από τη συζήτηση που είχαμε με τη διοίκηση, δύσκολη αλλά όχι εκατόρθωτη, και τονίζω πάλι και το πιστεύω αυτό που λέω, για να έρθω να σώσω την Παναχαϊκή για άλλη μια φορά. Και γιατί το λέω αυτό? Εγώ δεν θα αναφερθώ ότι η ομάδα έχει προβλήματα. Τα προβλήματα είναι γνωστά και τα ξέρουν όλοι. Αν κάθομαι εδώ και να λέω ότι έχουμε προβλήματα. Αν κάθομαι και λέμε ότι έχουμε προβλήματα και να συνεχίζουμε συνέχεια σε αυτό το κομμάτι, δεν κάνουμε τίποτα. Εγώ μέσα σε δύο μέρες προσπάθησα να ανεβάσω την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Ήστερα από τη βαριά ήταν με την Ελευσίνα. Και το δεύτερο που κάναμε, και απεδείχθη στο τέλος ότι φάνηκε από την απόδοση του ποδοσφαιριστού, είμαι ευχαριστημένος, ότι κάναμε πάρα πολλές αλλαγές όχι γνώριμες για ορισμένους ποδοσφαιριστές. Παραδείγματος χάρη, επειδή είχαμε πρόβλημα στο αριστερό μπακ, γιατί 11 ποδοσφαιριστές έπαιξε ο Παπα-Νικολάου, ο Τρίγκας πήγε και έπαιξε στόπερ, ο Πέτρο γύρισε και έπαιξε στη θέση του, ο Χαρτζιάς πήγε και μαζί με το Χαρτζιά και με το Χούσε και παίξανε στα άκρα, και ο Ρόκας, ο οποίος είχε πρόβλημα αγωνιστικό όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, του βρήκαμε μια θέση να παίξει center forward. Προσπαθήσαμε όλα τα προβλήματα αυτά και τις λύσεις που δώσαμε να παίξουμε μια ομάδα, η οποία έρθε εδώ πέρα και παίξε για μένα πολύ φανατικά, πολύ δυνατά αμυντικά, και καλά έκανε. Πιστεύω ότι να συνεχίσει και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Προσπαθήσαμε εμείς να δώσουμε λίγο χώρο για να τους χτυπήσουμε στα άκρα με το Χούσα και με το Χαρτιά, κάτι που κατορθώσαμε. Δεν κινδύνεψε η ομάδα μέχρι το σημείο του γκολ. Δεχθήκαμε ένα γκολ από στημένη φάση, που εκεί νομίζω ότι κάπου έγινε κάποια κακή εκτίμηση και μπορούσαμε να διώξουμε την μπάλα. Με το αποκόρυφωμα ότι πέρα της φάσης, στο 90-91, θυμάμαι καλά, μπορούσαμε να σοφαρίσουμε. Αν μια ομάδα έκανε δύο ευκαιρίες στο παιχνίδι, ήμασταν εμείς. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν σε δυσκόλεψε πολύ, τουλάχιστον στην άμυνά μας, στον χώρο της άμυνας μας, και δεν έχασε καμία ευκαιρία. Εμείς συνεχίζουμε. Ο στόχος δεν αλλάζει. Οι παίκτες αυτοί είναι, και πιστεύω ότι αν συνεχίσουν τα υπόλοιπα παιχνίδια να έχουν αυτή την απόδοση όλοι, και το πάθος και τη δύναμη που δείξανε σήμερα, γιατί πιστεύω ότι δεν είχαν και στα προηγούμενα παιχνίδια, θα είχαμε πάρει βαθμούς. Η ομάδα θα μπορεί να σωθεί. Νομίζω όμως ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα σήμερα ήταν το Χ. Θα σας καλωσορίσουμε και εμείς από την μας πλευρά. Για τον αθλημό σας στην Παναχαϊκή, είπατε στο ξεκίνημα, μιλήσατε με τη διοίκηση. Ποια είναι η διοίκηση? Γιατί κανένα δεν ξέρει ποια είναι η διοίκηση. Θα θέλαμε να μάθουμε κάτι. Το αγωνιστικό, κάνετε τη δική σας προσπάθεια, ευελπιστώντας να πετύχετε το στόχο. Ναι. Δεν μας είπατε ποια είναι η διοίκηση, γιατί την Τετάρτη, εκεί που κάθεστε, καθόταν και ο Σταθόπουλος και είπε δεν ξέρω καμία διοίκηση. Ναι. Εγώ θα σου πω με ποιους συμφώνησαν άλλο στην ομάδα. Ονόματα. Ναι. Τα ονόματα που είναι στη διοίκηση είναι ότι ήταν ο κύριος Τσερυμπής, ο κύριος Καραβίτης, ο κύριος Λάμπρου. Πού τα έχετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί μόνο και μόνο που τα λέτε, διαισθανόμαστε ότι υπάρχει μια κοροϊδία, όχι από εσάς, από τον εδώ. Καραβίτης δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι στη δίκηση, δεν είναι? Όχι. Τέλος πάντων, εγώ δεν με ενδιαφέρει αν είναι στη δίκηση. Ακούστε με. Είπατε για τη διοίκηση. Εντάξει, νομίζω. Λοιπόν, νομίζω όμως αυτή. Δηλαδή, νομίζω τώρα ότι το θέμα είναι αυτό, ποιος είναι στη διοίκηση. Εντάξει, απαντήθηκε τώρα, κάνουμε άλλη ερώτηση. Ναι, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς νιώσετε από τις αποδοκιμασίες και τις ίδρυς που δεχτήκατε από μερίδα όλων των παδών. Δεν το αναφέρα καθόλου, αλλά επειδή μου κάνει την ερώτηση πρέπει να αναφερθώ. Αυτά λοιπόν τα άτομα, ακούστε λοιπόν, για να δούμε μια και καλύτερο το τέλος. Εμένα δεν με αγγίζουν καθόλου. Το είδατε κιόλας όλοι ότι αυτοί πιστεύω ότι χαρήκανε και θα πάνε να πανηγυρίσουν σήμερα στο καρναβάλι της Πάτρας που έχασε η ομάδα. Το δείξανε κιόλας ότι τον κόλπο πανηγυρίζανε. Αυτά τα άτομα ήταν τα οποία τότε η ομάδα που πήγε το 10, που πήρε το πρωτάθλημα, που ήταν οι στρατιώτες, και το τονίζω αυτό, ήταν οι στρατιώτες αυτών που πρωταγνωστούσαν στις κασέτες, που κυνηγούσαν τον Κούγια και συνέπεια κυνηγούσαν και εμένα,
έτσι σαν προποντή για να μην βγει η ομάδα, γιατί αυτό ήταν ο στόχος αυτών. Αυτή ήταν όλη η βαλτία από τα άτομα που βγήκαν στις κασέτες και το αποδείξαν έτσι. Ότι στις κασέτες ακούγονταν τα άτομα που λέγανε βάλτε τους αυτούς να κάνουν αυτό και αυτό. Για να φέρω επειδή πήγατε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτή η ομάδα κατόρθωσε όμως και βγήκε πρωταλήτρια. Κόντρα σε όλα τα κατεστημένα. Και όχι μόνο κόντρα στα κατεστημένα, κάπου και εγώ παραφέρθηκα και θα το πω μετά από τόσα χρόνια από το 10. Το μόνο λάθος που έκανα εγώ εδώ πέρα ήταν σε έναν δημοσιογράφο, τον κύριο Βεργανιλάκη, που και εγώ μπήκα στο τρυπάκι τότε και τα έβαλα μαζί του. Αλλά γιατί? Γιατί τότε εγώ για να βγει η ομάδα του έβλεπα όλου του εχθρού του Παναγαγή. Έτσι το έβλεπα εγώ. Ίσως να ήταν λάθος για ορισμένους. Αλλά δικά για τον κύριο Βεργανιλάκη, το τονίζω τώρα μετά από το 10, σας λέω. Που ενώ έχω ξανάρθει και το έχω αναφερθεί, αναφέρομαι τώρα, ήταν λάθος προσωπικό δικό μου. Όμως είμαι αυτός που ήρθε και έβγαλε την ομάδα που από το 5, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 10 η ομάδα ήταν στη Γάμα Αθηνική. Αν δεν κάνω λάθος, βγήκε η ομάδα, ορίστε. 10-11. Ναι, αυτό λέω. Την περίοδο 10-11. 10-11 ξεκίνησε, 10 τελείωσε. Είναι αυτό που η ομάδα βγήκε. Είμαι αυτός που ήρθε τις άλλες 4 φορές. Η ομάδα όταν κινδύνευε και σώθηκε. Και είμαι, η άλλη ομάδα, και είμαι πάλι. Αυτός που την τελευταία φορά, που ήρθα στην ομάδα, τότε που χάσατε με το Φωστήρα εδώ, που χάσαμε μάλλον το Φωστήρα εδώ με τον κύριο Παπαδόπουλο να προπονητής, η ομάδα διαλύθηκε διαπαντός και έπρεπε στα 4 παιχνίδια να κάνει 3 νίκες. Και έκανε 3 νίκες και σώθηκε. Αυτός λοιπόν είμαι και αυτή είναι η εχθρή και όχι εγώ. Εγώ έκανα ένα πρόγραμμα και έχω βάλει ένα ταβάνι ότι η ομάδα για να σωθεί πρέπει να πάρει 36 βαθμούς. Μπορεί να είναι και 35 όμως, για να μην πέσω έξω. Έτσι έχω υπολογίσει. Σίγουρα όμως με τα αποτελέσματα θα διαμορφώσουν και τη βαθμολογία. Σίγουρα θα κοιτάμε και τα αποτελέσματα των Ανών. Και ποιος θα κοιτάει, ακόμα και αυτοί που πρωταγωνιστούν οι τρεις, η Λάρισα, ο Απόλλων και η Κέρκυρα, κοιτάνε και τα αποτελέσματα των Ανών. Αυτά είναι αλληλέδετα και τα δύο. Τώρα τι να λέμε, τα ίδια και τα ίδια. Συνεχίζουμε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι. Πάμε στις Άγιες να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Πανσεραϊκού και εμείς να κοιτάξουμε την ομάδα μας. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Δίνουμε τα πάντα κάθε Κυριακή και προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτά. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια.